Σοκ προκαλεί η είδηση πω ανάμεσα στου 700 επιβαίνοντε παράνομου μετανάστε του πλιαρίου που βυθίστηκε στην Πύλο βρισκόταν 100 παιδιά κλεισμένα στο αμπάρι. Ένα γιατρό στο νοσοκομείο τη Καλαμάτα αποκάλυψε πω μίλησε με ασθενή που βρισκόταν στο σκάφο. Σύμφωνα με τον γιατρό, ο ασθενή του ανέφερε πω στα αμπάρια βρίσκονταν περίπου 100 παιδιά κλειδωμένα. Έξι διακινητέ εντοπίστηκαν ανάμεσα στου διασωθέντε του ναυαγίου στα ανοιχτά τη Πύλου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, ανάμεσα μέσα στους διακίνητες θεωρείται ότι είναι και ο κυβερνήτης του πλοίου που μιλούσε άπτε στα αγγλικά. Σύμφωνα με το λιμενικό, στην περιοχή επιχειρούν κυρίως έξι παραπλέοντα σκάφη και ένα βαγοσοστικό του λιμενικού. Έχουν ενεργοποιηθεί το ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνων απολιών και η ομάδα αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών κατόπιν αιτήματος του λιμενικού σώματος και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής προστασία. Η ομάδα αναγνώρισης θυματών καταστροφών θα συλλέξει δείγματα DNA από τους νεκρούς και από τους επιζώντες για την ταυτοποίηση.